heaven, heaven, hell, heaven, 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 hell. And as the rain falls, see the purple rain. I can see your body, body shape. Is it you or is it me? Or is the time gonna be? And as the rain falls, see the purple rain. I can see your body. Well, let me get hurt. Cellophane. You all know the reasons why. I won't let me down again. Wrapped in cellophane. No matter how hard you try. Επιστροφή και έχω κοντά μου τον έκλεκτο Μάικ Πούνα που γνωρίζουμε όλοι από Flowers of Romance, Nexus και New Zero Code. Λοιπόν, Μάικ, επιτέλους μαζί. Επιτέλους μαζί. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά είμαι. Είμαι σε μια κατάσταση καλλιτεχνικού οργασμού και προσπαθώ να βρω ώρες να δω τι θα κάνω. Πώς θα τα καταφέρω όλα μαζί. Έτσι, αυτό τον καλλιτεχνικό οργασμό, έτσι, θα τον μοιραστείς λίγο μαζί μας, φαντάζομαι, έτσι. Είναι μια πολυοργασμική εποχή αυτή. Το πιστεύεις. Πέρα από την πλάγα που κάνουμε. Γιατί για η αλήθεια είναι ότι εσύ, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ζούμε και τις καραντίνες, υπήρξες ιδιαίτερα δημιουργικός. Ναι, αφού δεν είχα τι να κάνω. Μου κόψανε τη μουσική, τις συναυλίες, τις πρόβες, τι θα μπορούσα να κάνω. Οπότε άρχισα να γράφω, άρχισα να... Mm-hmm. Πώς κάνει ο τρελός μας στο σπίτι που τριγυρνάει και λέει λα 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 λο λο λο. Ναι, ναι. Ένα τέτοιο δράμα. Βέβαια, όλα βγάζουν κάπου και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάζουμε αυτό που έχουμε από μέσα μας. Οπότε η τέχνη γι' αυτό υπάρχει στη ζωή μας. Ωραία. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα, παρόλο που είχα κάτι άλλο, είχα αλλιώς να ξεκινήσουμε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή είσαι ενός σαν τον τρελό, έβαλε το πρώτο σου βιβλίο, πέρσι. Έτσι. Ναι, το έβαλα πέρσι. Το 20, το 20. Το κλειδί. Ναι, ναι. Ήταν το Μάρτιο, το Μάρτιο ή το Μάιο του 20. Το Μάιο του 20. Ακριβώς. Ξεκινάμε. Αυτό έτσι είναι λίγο ψυχεδελικό rock and roll, ας το πούμε, ταξίδι. Όποιος το έχει διαβάσει, ξέρει. Γι' αυτό το λέω. Και συνεχίζουμε μετά από λίγους μήνες. Υπάρχει συνέχεια. Το μαύρο χιόνι. Ναι. Το μαύρο χιόνι. Λοιπόν, παράλληλα, μαθαίνω βεβαίως και μας ενημερώνεις και εσύ και όλες για τις σελίδες σου στο Facebook και τα λοιπά, υπάρχουν και κάποια project κινηματογραφικά. Ναι, κάποια ντοκιμαντέρ που κάνω. Τα οποία... Θα μιλήσεις εσύ για όλα. Και μετά θα επιστρέψουμε στις rock and roll ιστορίες, τις οποίες τις θέλουμε οπωσδήποτε, και να δούμε και την πορεία σου. Για πάμε λίγο με έτσι ανάποδα ουσιαστικά, με αυτά που... Ουσιαστικά με τα βιβλία, πώς ξεκίνησε. Mm-hmm. Το 2018 μου πρότειναν να γράψω μια ιστορία για μια ανθολογία που είχε να κάνει με τους Cure. Είναι 15 άνθρωποι οι οποίοι γράφουν σε αυτό το βιβλίο το οποίο λέγεται «Η Κήπη των Κρεμασμένων» και έγραψα και εγώ μια ιστορία για τους, όχι για τους Cure, στην οποία συνυπήρχαν και οι Cure. Ο πρωταγωνιστής ήμουν εγώ.
και είχε να κάνει και με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Αυτό που ήθελα να κάνω, να καταγράψω σε αυτή την... Συγγνώμη, τις έχασα λίγο τώρα. Όταν... Αυτό που ήθελα να καταγράψω με εκείνη τη μικρή μου ιστορία ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα συγκροτήματα μεγάλου ελληνικούς, ενώ θέλουν αυτοί να εξελιχθούν ως καλλιτέχνες, θέλουν να τους κάνουν να επαναλαμβάνονται και να παίζουν τραγούδια τα οποία να είναι παρόμοια με το παρελθόν του συγκροτήματος. Στον κόσμο, έτσι όπως την παρουσίασα τουλάχιστον, ο εκδοτικός οίκος, η Ars Nocturna που το κυκλοφόρησε, μου ζήτησε αν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο δικό μου. Και τους είπα ότι γιατί να μην κάνω μια τριλογία. Το βιβλίο που έδειξες τώρα, το Κλειδί της Εύας και το Μαύρο Χιόνι, είναι το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο. Αυτό είναι το Μαύρο Χιόνι που βγήκε τώρα. Το Κλειδί της Εύας. Και περιμένετε και το τρίτο. Ναι, το τρίτο. Πότε. Να δούμε, γιατί εγώ αυτό που τους είπα είναι ότι μπορεί αυτή η τριλογία να έχει περισσότερα μέρη από τρία. Έγινε μια τετραλογία ίσως. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί το έχει κάνει και ο Ντάγκλας Άνταμς αυτό, οπότε γιατί να το κάνει. Ουσιαστικά είναι αυτό που εγώ ονομάζω ψυχεδελική φαντασία. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία ροκ. Έχουν αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα οποία εγώ μπορώ να τα καταλάβω και αυτοί που τα έχουν περάσει και αυτά μαζί μου, και αυτοί μαζί μου. Και η εξέλιξη των βιβλίων, της ιστορίας, βασίζεται πάνω σε τραγούδια τα οποία έχω γράψει εγώ, έτσι όπως έχουμε φτάσει τώρα ηλικιακά. Το τι έχει να γίνει, τι κάνω μάλλον με τον κινηματογράφο, είναι κάτι άλλο. Από εκεί που, ενώ έχω σπουδάσει σκηνοθεσία κινηματογράφου, κάποια στιγμή, επειδή τα πρωινά βγαίνω και κάνω δεκάρι χιλιόμετρα, κάποια στιγμή που είχαμε βγει με ένα φίλο και ήμασταν στην Καλλιθέα, ξεκινήσαμε να λέμε, εδώ δεν ήταν αυτός κινηματογράφος και εκεί δεν ήταν άλλος κινηματογράφος. Δεν κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τους κινηματογράφους Καλλιθέας. Κάναμε ένα 24-λεπτο, ξεκινώντας από τους κινηματογράφους που υπήρχαν στις Τζιτζιφιές, γιατί η Καλλιθέα είχε κοντά 40 κινηματογράφους, είναι ο Δήμος με τους μεγαλύτερους κινηματογράφους στην Ελλάδα. Και ο Δήμος της Καλλιθέας είδε το ντοκιμαντέρ και είπε, «Οπ, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα ντοκιμαντέρ γενικά για τους κινηματογράφους που υπήρξαν στην Καλλιθέα». Εκλός πολύ σωστά μου είπε, το χαρακτήρισε ως αστική λαογραφία, διότι είναι οι συνήθεις και τα ήθη τα οποία αναπτύσσει ο λαός μέσα στην πόλη πλέον. Ο κινηματογράφος... Ξέχασα πάλι. Πώς? Σε έχασα λίγο τον ήχο. Ο κινηματογράφος, λες? Ο κινηματογράφος συνδέεται με την εξέλιξη του τόπου, της περιοχής και τις πολιτικές εξελίξεις. Και φυσικά, όσον αφορά στην Καλλιθέα, η Καλλιθέα για μένα είναι η μικρογραφία της ιστορίας της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Οπότε με αυτό ναι. Ασχολούμαι. Επειδή το είδα και όλα σε ένα κομμάτι στο YouTube, όντως, αυτά τα στοιχεία που λες εσύ, αυτή τη στιγμή, όντως αποκαλύπτονται. Δηλαδή, ξεκινάει την δεκαετία του 60, που, έτσι όπως εσείς το περιγράφετε και λέτε και τις εμπειρίες σας. Ναι, γιατί από τότε αρχίζουμε και εμείς. Από τότε έχουμε και εμείς την πληροφορία την δικιά μας. Βεβαίως. Αλλά τώρα με το μεγάλης διάρκειας ντοκιμαντέρ που θα κάνουμε, θα καλύψουμε φυσικά
το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, με ανθρώπους οι οποίοι ζουν, είναι ακόμα εν ζωή και μπορούν να δώσουν τις μαρτυρίες τους. Έτσι κι αλλιώς, για να καταλάβουμε το τι λέμε όσον αφορά την Καλυθέα, η Καλυθέα με την καταστροφή της Μύρνης είχε πλέον 25.000 πρόσφυγες και το 1940 είχε πλέον 36.000 κατοίκους. Πλέον κατοίκους, ναι. Λοιπόν, ενώ ξεκίνησε ως κοινότητα, ως χωριό, το 1928 και το 1933 έγινε δήμος, έγινε αυτό που είναι σήμερα. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό με την ιστορία, μου αρέσει η ιστορία βασικά και μου αρέσουν και οι βιογραφίες, οπότε μέσα, ακόμα και στα άρθρα που γράφω, τα μουσικά άρθρα που γράφω για συγκροτήματα και ίσως μουσικά κινήματα, θέλω να τοποθετώ το συγκρότημα στον χώρο και, και στο περιβάλλον τη συγκεκριμένη εποχή. Γιατί πρέπει, για να κρίνουμε την αξία ενός μουσικού ή ενός τραγουδιού ή ενός άλμπουμ, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε ακριβώς μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε της συγκεκριμένης εποχής, ώστε να καταλάβουμε γιατί αυτός ο τύπος είναι έτσι και μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν τώρα πάμε σε σένα. Ναι. Να δούμε λοιπόν το δικό σου, το όντως το κοινωνικό γίνεστε. Το δικό μου. Δεν δίνεις, δεν γράφεις εσύ το άρθρο. Ας πούμε ότι γράφουμε εμείς ένα άρθρο για σένα. Κάνουμε το προφίλ σου. Ναι. Λοιπόν, οπότε για να μάθουμε, για να δούμε πώς συλλατήθηκε, πώς διαμορφώθηκε αυτός ο Μάικ Πούγουνας. Λοιπόν, πού γεννήθηκες, είσαι Καλυθεάτης, οι γονείς σου είναι από τη Μικρά Ασία? Όχι. Εγώ γεννήθηκα στις Τζιτζιφιές, στην Οδό Ταγματάρχου Πλέσα, στη μία από τις δύο ρουμάνικες πολυκατοικίες που υπάρχουν στις Τζιτζιφιές. Η μητέρα μου είναι από Έλληνα πατέρα, Ρουμάνα μητέρα. Ο πατέρας δεν μιλούσε ελληνικά, ήταν από τους Έλληνες που ήταν στη Ρουμανία και ο πατέρας της ήταν γλύπτης. Mm-hmm. Έφτασαν στην Ελλάδα το 1952 και μετά εξελίχθηκε η μάνα μου σε αυτό που εξελίχθηκε. Σπούδασε ΑΣΟΕ, ασχολήθηκε με διάφορα πράγματα, ζωγράφιζε, τραγουδούσε, είχε για καθηγήτριά της την καθηγήτρια της Κάλλας. Η γιαγιά μου, στο μεταξύ, μαθαίναν και οι δύο να μιλάνε ελληνικά, γιατί δεν γνωρίζαν ελληνικά, βέβαια. Mm-hmm. Ενώ ο πατέρας μου είναι από τη Χίο, ήταν ο πρώτος από την οικογένεια που έφτασε στην Ελλάδα και ήταν ναυτικός. Γνώρισε εδώ τη μητέρα μου σε κάποιο πάρτι της δεκαετίας του 60, από εκείνα τα τρομερά που γινόντουσαν, διότι έχω ακόμα ένα Philips πικάπ του 1958, από αυτά που ανοίγουν και το ηχείο είναι στο καπάκι. Ναι. Ήταν εκείνα τα βαλιτσάκια που παίρνανε μαζί τους και κάνανε πάρτι. Με μυστήριους δίσκους που, επειδή παίρναν τους δίσκους τους, τότε γράφαν και τα ονόματά τους ή τα αρχικά τους πάνω στην ετικέτα για να μην τα χάσουν, ξέρω, στο πάρτι. Έτσι ξεκίνησα και εγώ στις Τζιτζιφιές. Άρα, είσαι μοναχοπέδι ή έχεις και άλλα αδέρφια? Όταν γεννήθηκα τους είπα, δεν θέλω κανέναν να ανταγωνιστεί μέσα στο κοινό. Θα πάρω όλη την αγάπη εγώ. Όλη την αγάπη και τη δόξα. Έτσι, γιατί μου λες. Άρα λοιπόν η μαμά ήταν που σου μετέδωσε αυτό το μικρόβιο, το καλλιτεχνικό. Δεν ξέρω. Όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου είπε, θέλω να σου πω δύο πράγματα να μην κάνεις τη ζωή σου. Ναι, πια. Να μην ασχοληθείς με την πολιτική και να μην ασχοληθείς με την τέχνη. Εντάξει. Το ένα το απέφυγες, το άλλο όμως δεν το απέφυγες. Οπότε, ίσως, ξέρεις, επειδή, ναι μου, νομίζω ότι έχει να κάνει, κάποιος γίνεται καλλιτέχνης, όχι μόνο από αυτό που υπάρχει ως ευαισθησία μέσα στο σπίτι του, από πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι παρέες του και οι κοινωνικές συνθήκες. Έτσι. Ακριβώς.
Όταν εγώ άρχισα να, να καταλαβαίνω τον κόσμο και την εποχή που άρχισα να καταλαβαίνω εγώ τον κόσμο, έφευγε η Χούντα και το ραδιόφωνο από τα μεσαία και τα FM άρχισε να μεταδίδει rock, δηλαδή Jimi Hendrix, Janis Joplin, ξέρω εγώ, Santana κτλ. Κτλ. Άρχισα να μπαίνω σε ένα rock trip. Φυσικά υπάρχει και αυτός ο πανταχού παρόν μεγαλύτερος ή ξάδερφος ή αδερφός άλλου φίλου, ο οποίος έρχεται με μία ντάνα δίσκους και λέει αυτά, ελάτε εδώ να σας βάλω να ακούσετε, μαζευτείτε γύρω μου, ξέρω εγώ. Και υπήρξε και μέσα στη ζωή μου ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ήταν τότε DJ και η μανία του μεγάλη ήταν η Genesis. Mm. Αλλά αυτός έγινε και ο λόγος, ο πρώτος δίσκος που αγόρασα σε βινήλιο να είναι το Live των Genesis του 1973. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, κάποια στιγμή με το punk rock είπα, «Οπ, αυτή είναι πιο γενιά δικιά μου». Mm-hmm. Τι Genesis τώρα και σαχλαμάρες και όλα αυτά. Και προχώρησα ένα βήμα παραπέρα. Αυτό τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 70, ας πούμε, που άρχισες πια το... που ήταν αρκετά έντονο και το ναι, punk. Από το 78 και μετά. Όπου εκεί ξεκινάω κι εγώ να... γίνομαι μουσικός με συγκροτήματα τα οποία φτιάχναν φίλοι από το σχολείο, ενώ οι πιο κολλητοί μου φίλοι δεν ήταν μουσικοί, άκουγαν punk rock, μέχρι που καβατζάρισε η δεκαετία του 80 και μου είπανε μήπως να παρατήσεις αυτά τα Greetings Clearwater Revival και όλες αυτές τις ideas που παίζεις με τους άλλους και να κάνουμε μια μπάντα. Και έτσι κάναμε το 1981 τους Flowers of Romance. Έτσι. Εσύ, κάπου είχα διαβάσει ότι πώς ανέλαβες τα φωνητικά. Ήταν κάτι που δεν ήξερες αν θα το κατάφερνες και τελικά σου φύγει. Ήμουν ο τεμπέλης της υπόθεσης. Ήσουν τεμπέλης της υπόθεσης. Αυτό έχω διαβάσει. Ναι, δεν... Ήμουν τεμπέλης. Οι φίλοι μου είχαν μεγαλύτερη όρεξη να αφιερώσουν χρόνο. Έτσι κι αλλιώς εγώ έγραφα περισσότερο στίχους και ιστορίες, οπότε οι άλλοι δεν ταραβεριζόντουσαν με το γράψιμο, οπότε ασχολήθηκαν με τα όργανα. Και πήρα εγώ το ρόλο, δεν χρειαζόταν να ξέρω να τραγουδάω, να είμαι ο Tom Jones, πήρα εγώ το ρόλο του τραγουδιάρη. Έπιασα το μικρόφωνο και εγώ έκανα αυτό, οι άλλοι έκαναν το άλλο. Και έτσι βγήκε. Έτσι βγήκε. Και έτσι βγήκε. Παράλληλα, είπες κιόλας και εσύ ο ίδιος ότι ασχολήθησες με τον κινηματογράφο. Σπούδασες σινεμά. Ήτανε, ναι, λίγο πιο μετά. Α, ήταν αργότερα. 84, ναι. Mm-hmm. Πώς συνδύασα αυτά, γιατί ξεκίνησαν οι Flowers of Romance, έτσι, ναι. Μία πάντα post-punk, gothic. Όχι, όταν ξεκίνησα ήταν punk rock. Punk. Flowers of Romance. Απλά, στα τέλη της δεκαετίας του 70, ένας φίλος, μεγαλύτερος πάλι, ο ίδιος άνθρωπος μάλλον που κυκλοφορούσε με τους Genesis στην αγκαλιά του για να μας ποτίσει. Πήγε στο Λονδίνο για να σπουδάσει σκηνοθεσία κινηματογράφου. Τελειώνοντας, πήγε στο Αφγανιστάν και έκανε την πτυχιακή του. Εκείνη την εποχή οι Αφγανοί πολεμούσαν με τους Ρώσους. Έκανε δύο ντοκιμάντερ. Τα οποία τα είχε ανεβάσει. Σοβιετικούς. Ναι, με τους Σοβιετικούς. τα έχει ανεβάσει και στο YouTube. Τα έχω βγάλει και εγώ σε ένα κείμενο που είχα γράψει στο blog μου. Και μου είχε ήδη μπει το σκουλίκι του κινηματογράφου. Οπότε
μ' άρεσε όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η μυθοπλασία που ήδη την έφτιαχνα γράφοντας, αλλά εδώ τώρα θα μπορούσα να δώσω και στον έξω κόσμο να μεταφέρω, να προσωποποιήσω τον ήρωα αυτού του πράγματος που έγραφε. Έτσι λοιπόν πήγα 3 χρόνια σε μια σχολή κινηματογράφου. Εκεί συνειδητοποίησα ότι μισό λεπτό υπάρχουν 2 παγίδες. Η μία είναι η μουσική και η άλλη είναι ο κινηματογράφος στην Ελλάδα. Και είπα, δεν παράτα στο κινηματογράφο στην Ελλάδα να ασχοληθείς με τη μουσική. Να πεις και τι κατάφερα. Ναι, γιατί αν ασχολιόμουν με το κινηματογράφο στην Ελλάδα, τι θα κατάφερνα. Η ερώτηση εδώ είναι το εξής, ότι και τα 2 που ήθελες να ασχοληθείς και ειδικά την περίοδο εκείνη, ήταν σχεδόν αδύνατο να κάνεις κάτι έτσι πως θες να το κάνεις. Όχι μόνο από πλευράς ποιότητας, αλλά και από πλευράς, όχι ποιότητας, πώς να πω, καλλιτεχνικής, αλλά από πλευράς μέσων. Δεν είναι η εποχή που ήταν η τότε με το τώρα, που μπορείς ναι, σήμερα, ακόμα και σήμερα, με ένα κινητό. Σήμερα είμαστε πιο τεχνολογικά άρτιοι και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και τα 2. Είτε να έχουμε ένα home studio, είτε να βγούμε και να αρχίσουμε να τραβάμε και να τα μοντάρουμε στο σπίτι. Τότε δεν μπορούσε να το κάνεις. Δεν μπορούσε να το κάνει κανείς. Τι ήταν όμως αυτά που σε έκανε εσένα να πεις ότι okay, μ' αρέσει το σινεμά, αλλά θέλω να παραμείνω να το προσπαθήσω στη μουσική. Γιατί και το δεκαετία του 80 ήταν αρκετά δύσκολη. Έτσι. Ο κινηματογράφος στην Ελλάδα δεν είχε καμία εκείνη την εποχή κανένα μέλλον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπήρχαν 4 ή 5 κινηματογραφικά συνεργεία όλα και όλα, τα οποία έπρεπε να ανήκει σε ένα πολιτικό κόμμα συγκεκριμένο, ή θα ήταν κουκουέ, ή κουκουέ εσωτερικού, ή ξέρω εγώ, πήγαινε λέγοντας, για να μπορείς να μπεις να δουλέψεις. Ο στόχος των περισσότερων, γιατί και ένα κινηματογραφικό συνεργείο έχει ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, ήταν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή τι, να πάνε να δουλέψουν στην ΕΡΤ, ως τι. Φίλος μου, ο οποίος ήταν οπερατέρ, δούλευε στην Αθλητική Κυριακή. Ήταν αυτός ο οποίος τότε έτρεχε με την κάμερα δίπλα από τη γραμμή του Arout, γιατί τότε δεν υπήρχε μηχανική κάμερα για να τρέχει. Και όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα πράγματα, είπε, α, είναι πολύ δημόσιοι υπάλληλοι, ας τους σκορπίσουμε. Και ξαφνικά ο φίλος μου από εκεί που ήταν οπερατέρ βρέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας να παίρνει τηλέφωνο στα σχολεία και να ζητάει, να τους ρωτάει αν έχουν αρκετές κοιμωλίες και σπόγκους. Θέλω να πω ότι οι εποχές ήταν τέτοιες που δεν έστεκε ούτε το να κάνεις κινηματογράφο, ούτε το να κάνεις μουσική. Πολύ περισσότερο δεν έστεκε να κάνεις κινηματογράφο. Έτσι. Δηλαδή, αν το να κάνεις μουσική ήσουν αψώνιο, το να κάνεις κινηματογράφο ήταν, είχες επιδείξει από τον μπαλκόνι και σε ρωτάγανε ενώ ήσουν στον αέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ τελικά κάνεις την στροφή σου και πας στη μουσική, που ίσως είναι και κάτι πιο βιωματικό και μπορεί και βγαίνει και πιο πολύ από την ψυχή, ας το πούμε. Έτσι, δεν χρειάζεται τόσο τεχνικό, εξοπλισμό ή οτιδήποτε για να βγει αυτό η ανάγκη έκφρασης. Η μουσική είναι πολύ πιο άμεση. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν θέλεις να περιγράψεις μια κατάσταση που περνάς και να εκφραστείς, η μουσική θα το κάνεις με τη μουσική πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο σύντομα. Οπότε, γι' αυτό χρησιμοποίησα και εγώ αυτόν τον τρόπο, γιατί αν βάλει κάποιος κάτω τους δίσκους, τα άλμπουμς, τον Flowers of Romance, θα δει ότι υπάρχει πολύ, το προσωπικό στοιχείο είναι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και περιγράφω πράγματα τα οποία είναι δικά μου. Δεν με ενδιαφέρει να γράψω κάτι άλλο τόσο πολύ. Ο κινηματογράφος δεν μπορούσε να μου το δώσει αυτό τόσο άμεσα και ευτυχώς για μένα δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω κιόλας. Η οικονομική δυνατότητα που είχα ήταν να πάρω ένα μπάσο, να αρχίσω να παίζω στα πλήκτρα και να μελοποιώ αυτά που είχα γράψει. Τους τις ιστορίες σου. Τις ιστορίες. Δεν μου λες, με τους Flowers of Romance,
Δεν το ξέρω, απλά το θα ρωτήσω και το, για να το δουν, να το ακούσουν και οι άλλοι. Το όνομα πώς ήρθε από τον δίσκο των Public Image Limited? Όχι. 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 Στο The Flowers of Romance ήταν ένα συγκρότημα το οποίο, στο οποίο έπαιζε ο Sid Vicious και η Suzy πριν από τους Sex Pistols. Δεν κάναν ποτέ κάποια εμφάνιση, κάναν μόνο πρόβες και το όνομα τους το είχε δώσει ο Τζον Λάιντον. Ναι, ο Λάιντον το χρησιμοποίησε αργότερα στους Public Image σαν τίτλο. Αλλά όταν κάναμε εμείς το συγκρότημα, το δικό μας, αρχικά ονομάσαμε το συγκρότημα The Gift και κάποια στιγμή, επειδή ο Κώστας ο Βένος, ο κιθαρίστας, είχε μία κονκάρδα η οποία είχε τον τάφο του Sid Vicious, έγραφε πάνω η κονκάρδα Flowers of Romance. Οπότε είπαμε να πάρουμε αυτό το όνομα, γιατί και οι τρεις, και ο Τάσος ο Δημητριάδης, ήμασταν φανατικοί οπαδοί του Sid. Από εκεί βγήκε. Μετά, τον επόμενο χρόνο, νομίζω, βγήκε το άλμπουμ των Public Image. Ναι, αλλά, το ένα είναι, αλλά είτε κάπως ήρθανε μαζί, γι' αυτό σου το είπα. Το όνομα είναι του Λάιντον, δηλαδή, ναι, στο Κύπριο. Ναι. Ναι. Κάπως έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει και εσθονικό συγκρότημα τώρα με αυτό το όνομα. Ναι. Flowers of Romance. Ναι, ναι. Εντάξει. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια με τους Flowers, γιατί είχαν κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Λοιπόν, τα χρόνια, τα 18 χρόνια των Flowers of Romance. Και πώς είδε το τέλος κιόλας. Γιατί εσύ συνεχίζεις. Δηλαδή συνεχίζεις, όπως και το είδαμε τώρα με το βιντεάκι που ξεκινήσαμε. Ναι. Έτσι, συνεχίζεις, γιατί το λέω αυτό, ακολουθείς και την εξέλιξη, τη μουσική γενικά. Έτσι, γυρνάς με τους Nexus στο πιο industrial που είναι πια... μπροστά, βλέπεις, βάζω και εγώ την πλουζίτσα για να σε τιμήσω. Με τις nails. Το είδα. Για τα industrial. Το είδα. Και τώρα με τους New Zero Gold είσαι σε ένα αυτό το πιο σύγχρονο το post-punk, με όλα, μάλλον ένα ανακάτεμα όλων αυτών που έχεις κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Κοίτα, να τα χωρίσω σε επικεφαλίδες. Έτσι, σε, κάνε μας αυτές τις επικεφαλίδες. Chapters, όχι επικεφαλίδες. Οι Flowers of Romance ξεκίνησαν σαν punk rock συγκρότημα, εξελίχθηκαν σε ένα post-punk συγκρότημα και τελείωσαν σε ένα gothic rock συγκρότημα. Ως ένα gothic rock συγκρότημα. Στα τέλη του 1998 έκανα εγώ τους Nexus, διότι ήθελα να προχωρήσω να πάω αλλού. Βγαίναν πράγματα τα οποία ήθελα να ασχοληθώ μαζί τους, δηλαδή υπήρχε η ηλεκτρόνικα, το industrial, το trip-hop και ήθελα να τριφτώ με αυτά. Έτσι λοιπόν διέλυσα τους Flowers of Romance, έκανα τους Nexus, έκανα άλλα 4 albums, έκανα με τους Flowers of Romance 3 και μετά άλλα 4 με τους Nexus, προχωρώντας και ψάχνοντας όσο μπορούσα πιο πολύ το industrial goth. Όταν το 2005 τέλειωσε αυτό, έκλεισα εγώ τη δισκογραφική εταιρεία που είχα κάνει, έκατσα για ένα χρόνο, δεν έκανα τίποτα, δεν ήθελα να ακούσω ούτε νότα. Και το 2006 είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σχήμα χωρίς να υπάρχει μουσική κατεύθυνση ή ταυτότητα, ώστε να περνάμε το χρόνο μας. Το σχήμα αυτό έγινε στη διαδρομή New Zero God. Εγώ είπα ότι είναι post-punk, ίσως να είναι σκοτεινό rock and roll, δεν ξέρω τι είναι. Και έχει φτάσει τώρα να έχει βγάλει 4 albums. Αυτά είναι τα chapters. Αυτή τη στιγμή... Ακριβώς έτσι. Και τώρα είναι μια πολύ όρημη φάση. Έτσι. Δεν είναι απλά το... Είναι η εξέλιξη και του Μάικ Πούγωνα. Και αυτό ακούγεται κιόλας και φαίνεται. Απλά αυτό που κάθομαι τώρα αυτή την εποχή και σκέφτομαι και κάνω είναι ότι... θέλω παράλληλα με τους New Zero God να επαναδραστηριοποιήσω τους Nexus, αλλά σαν solo side project, για να ψάξω πάλι πράγματα από το industrial μέχρι, δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, μέχρι, ξέρω εγώ. Μέχρι και την pop, ας πούμε.
Όχι, όχι. Μιλάω για κλασική μουσική, ethnic, δεν ξέρω. Δεν ναι, είδα πρόσφατα κάτι που κάνει ο Τρέντ Ρέζνορ με τον Άτικος Ρος. Δεν θυμάμαι με ποιαν pop artist. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνεις ότι η ανάμειξή τους το πήγανε λίγο πιο μπροστά, αλλά δεν θα μπορούσα να το φανταστώ εδώ. Αλλά αυτό που είδες είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ώστε μου να το... Μου το στείλανε αυτό για την εκπομπή, αλλά ναι, εντάξει, κοίτα. Ο Ρέσνερ με τον Άτικους Ρος είναι μια κατάσταση, ένα επίπεδο πολύ πιο υψηλό από το όποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει τεχνολογικά ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί ζουν σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μουσική βιομηχανία και μπορεί να τους συντηρήσει. Στην Ελλάδα, και τώρα μιλάμε, μπορεί να συντηρήσει ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με ακραία είδη μουσικής, έτσι. Πήραν τη μουσική και την πήγανε δύο βήματα παρακάτω. Ναι, το είδα αυτό που κάναμε με την pop καλλιτέχνηδα. Δικό τους, είναι μαγκιά τους. Όμως έχουν κάνει κάτι άλλο κιόλας, αυτό το δίδυμο, έτσι, το οποίο έχει πάρει και δύο Όσκαρ παρακαλώ, ναι. Μουσικής. Ναι. Μουσική και κινηματογράφο. Το οποίο το ένα εντάξει ήταν το Network του Fincher, mm-hmm. αλλά το άλλο ήταν τώρα πρόσφατα. Κάνε τη διασκευή στο Zeppelin, λες τώρα. Θέλω να πω ότι αυτοί, έτσι, κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Και τους βλέπεις, εσύ πώς το σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, ίσως. Κοίταξε. Μουσική για σινεμά, γιατί εσύ... Έχεις σπουδάσει και σινεμά και έχεις κάνει και κάποια βιντεάκια. Υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, των Nexus, mm-hmm. τα οποία είναι κινηματογραφικά. Νομίζω ότι σε κάθε Nexus είχα ένα... Σε κάθε άλμπουμ των Nexus είχα ένα mm-hmm. τραγούδι το οποίο ήταν instrumental και ήταν κινηματογραφικό. Αλλά έτσι κι αλλιώς και τώρα με το ντοκιμαντέρ που κάνω, πάλι... Δική μου μουσική βάζω, έτσι. Αυτή η ελευθερία που αισθάνεται ένας καλλιτέχνης, που λέει τώρα θέλω να ασχοληθώ με κινηματογραφική μουσική, με film score, και mm-hmm. τώρα θέλω να κάνω κλασική μουσική και τώρα θέλω να κάνω pop κτλ. Κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γιατί μερικές φορές με ρωτάνε πώς αισθάνεσαι όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί και ακούς ένα τραγούδι δικό σου να το παίζουν εκεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί, ακούς ένα τραγούδι και λες ήθελα να το είχα γράψει εγώ αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα όπου ξαφνικά λες μία, δύο, τρεις ήθελα να το είχα γράψει εγώ αυτό και ξαφνικά λες θα προσπαθήσω να γράψω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να γράψω κάτι τέτοιο. Αυτό βλέπω στον μουσικό και φυσικά πρέπει να έχει να του δίνεται η ελευθερία να το κάνει. Αν είναι πνιγμένος από παντού, τι να κάνει. Πότε σου συνέβη αυτό τελευταία φορά? Τι να είναι πνιγμένος από παντού. Τόσο ώστε να θέλεις να το κάνεις εσύ. Τι άκουσα ώστε να θέλω να το κάνω τόσο πολύ. Κοίτα, υπάρχουν πολλές φορές που βλέπω κάποιες ταινίες. Λέω, κάτσε δε στην υπόλοιπη ρε, και ας τα ήσυχα αυτά. Ας πω ένα άλμπουμ. Mm-hmm. Ο αδερφός του David Sylvian, ο Steve Jensen, έχει κάνει ένα side project με ένα Σουηδό με μια πολύ βαριά φωνή, οι οποίοι λέγονται Exit North. Όταν άκουσα εγώ το περσινό το άλμπουμ που βγάλανε, το τραγούδι λεγότανε Broken Bones, Sacred Bones, κάτι. Άμα βάλεις Exit North, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι καταπληκτικό, ας πούμε. Mm-hmm. Και είπα, ξέρεις, λες,
Μπορώ, θέλω και εγώ κάτι τέτοιο. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο. Έτσι, πρέπει να αφιερώσεις. Δεν είναι, αλλά σίγουρα σου δίνει ένα ερέθισμα για να... Αυτή είναι η ομορφιά κιόλας της τέχνης. Δεν είναι... Νομίζω ότι, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο η τέχνη μωρέ. Όταν βλέπουμε γύρω μας ομορφιά, θέλουμε κι εμείς να κάνουμε ομορφιά, ας πούμε, να τη συνεχίσουμε. Άμα βλέπουμε τώρα γύρω μας δυστυχία και θέλουμε να τρέξουμε να φύγουμε. Γι' αυτό η τέχνη είναι ομορφιά. Η τέχνη είναι ομορφιά. Ναι, βέβαια. Και η μουσική είναι ίσως η κορυφαία. Η μουσική μου λέει και ένας φίλος μου, άμα δεν είχαμε λέει τη μουσικούλα θα είχαμε τρελαθεί τώρα. Ο οποίος δεν είναι μουσικός βέβαια ο άνθρωπος, λέω ναι, έτσι είναι όντως. Τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, εγώ προσπαθώ να, ας πούμε, να τα συνδυάσω όλα μαζί. Δηλαδή, στη δεκαετία που διανύσαμε, που πέρασε αυτή η δεκαετία, 2010-2020, άρχισα να θέλω να βάζω την εικόνα στην ζωή μου. Και γι' αυτό το λόγο, από το δεύτερο άλμπουμ, το New Zero God, δημιούργησα ένα χαρακτήρα ο οποίος κυκλοφορεί με ένα ημίψιλο καπέλο πάνω στη σκηνή εδώ, με ένα μακρύ παλτό κτλ. Κτλ. Με μια βικτοριανής ατμόσφαιρας κατάσταση. Αυτός είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος στο τέταρτο άλμπουμ του New Zero God δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε. Μιλώντας με ένα φίλο, τον Γιώργο τον Λάμπρου, που εκείνη την εποχή, εκεί από το 13 μέχρι το 15-16, μας έπαιρνε φωτογραφίες, του λέγα ότι αυτό που χρειάζεται στη δικιά μου την σκηνική παρουσία, στη δικιά μου τη σκηνική ζωή, είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η εικόνα. Από εδώ μέχρι εκεί, από το δεύτερο άλμπουμ μέχρι και το τρίτο, για εκείνα τα χρόνια, πάνω στη σκηνή. Τώρα όμως, μετά το τέταρτο άλμπουμ, αρχίζω να συνειδητοποιώ και το είπα και στα παιδιά, ότι θα ήθελα αυτή την εικόνα, αντί να την χρησιμοποιώ σαν σκηνική παρουσία μόνο, να αρχίσω να την βάζω στα βίντεο. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποίησα ξανά αυτό το χαρακτήρα με το ημίψιλο καπέλο στο What's I Gonna Do. Και έτσι νομίζω ότι ξεκινάω μια εποχή δικιά μου, στην οποία το βίντεο ως εικόνα θα είναι αλληλέμβετο με την μουσική, με τον ήχο. Προσπαθώ να παντρέψω δηλαδή τα τρία πράγματα με τα οποία εδώ έχω καταφέρει τα δύο. Θα γίνει και το πάντρεμα και για τις ιστορίες που θα είναι μέσα στο στίχο σου και θα είναι και στα επόμενα βιβλία. Κοίτα, το δεύτερο βιβλίο βγήκε με μια συλλογή, την οποία μπορεί ο καθένας να κατεβάσει τσάμπα από το Bandcamp. Θα τα περάσουμε ακριβώς από κάτω από το YouTube βίντεο μας. Θα περάσουμε διάφορες στοιχεία για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Okay. Όπου εγώ, τα μέλη της μπάντας ξεχωριστά και κάποιοι φίλοι γράψαμε τραγούδια τα οποία είναι βασισμένα σε στιγμές των δύο βιβλίων που έβγαλα. Εγώ έκατσα και έκανα ένα βίντεο κλιπ για το ένα από τα δύο τραγούδια που έδωσα, το You and Me. Άρα αρχίζω να ακουμπάω πάνω στο ότι εικονοποιώ αυτά που γράφω σε βιβλίο. Mm-hmm. Αλλιώς, αυτά που γράφω σε στίχους, ναι, προσπαθώ να τα εικονοποιήσω έτσι κι αλλιώς. Τώρα δούμε τι θα γίνει. Πώς αισθάνεσαι τώρα αυτή την περίοδο, γιατί το είπαμε κιόλας, το θίξαμε λίγο. Ας πούμε, είχες και παλιότερα, είχες μία εταιρεία, μία δισκογραφική, έτσι, την οποία... Τη Cyberdelia. Cyberdelia, έτσι. Σπουδαίες μπάντες. Σταμάτησε. Τώρα είναι άλλη περίοδος τώρα, άλλη εποχή, αλλά είναι και άλλα τα δεδομένα και αυτό που είπαμε και πριν, ότι μπορείς
με ένα λάπτοπ, με μια εικόνα, με ένα, ίσως και ένα κινητό ακόμα, να κάνεις τα πάντα από home studio, κινηματογράφηση, τα πάντα. Πώς σου φαίνεται αυτό το άλμα από τη Σεμπεντέλεια μέχρι τώρα? Θα μπορούσες ίσως να το επανεκκινήσεις, να κάνεις και ένα συνδυασμό έτσι, και δισκογραφικό και. Γιατί είσαι πολύ πράγμαν και πολύ σχηδής. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι ότι ανήκω σε μια γενιά η οποία έμπαινε σε ένα δισκοπωλείο και έψαχνε τους δίσκους. Μ' άρεσε να γυρνάει ο δισκοπόλης και όταν του έλεγα αυτός εδώ ο δίσκος τι λέει, γυρνάει και μου λέει καλά, είχε δύο αριστερά χέρια ο κιθαρίστας εδώ και παίζει οι παπάδες. Αυτό χάθηκε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 40 χρονών ή 30 χρονών, δεν έχουν pick-up σπίτι τους. Είναι μια εποχή που έχει αλλάξει και ο φορέας ήχου, που κάποτε ήταν ο δίσκος, το βινίλιο ή η κασέτα, τώρα έχει εξαφανιστεί. Εντάξει, προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή με διάφορα τεχνάσματα, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 20-25 χρονών, που ουσιαστικά είναι το αγοραστικό κοινό, δεν το κατέχει και δεν το ενδιαφέρει πλέον. Και δεν το ενδιαφέρει γιατί μπορεί τσάμπα να κατεβάσει ό,τι μουσική θέλει, αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αρχίσει να ξοδεύει λεφτά, διότι όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε μια οικονομική ύφεση. Από εκεί και πέρα, αυτό που απέμεινε στον μουσικό μετά από όλα αυτά ήταν οι συναυλίες. Οι οποίες συναυλίες ήρθε ο COVID και τις κατέστρεψε. Δεν ξέρω τι μπορεί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από εκεί που ξεκίνησε το αστείο με την πολυοργασμική αυτή εποχή που περνάω, την καλλιτεχνικά πολυοργασμική εποχή που περνάω, έχει να κάνει με το ότι έχουν εξαφανιστεί οι τρόποι έκφρασής μου, δηλαδή να βγαίνω μπροστά σε ένα κοινό, και γι' αυτό μου βγαίνουν όλα αυτά που θέλω να πω με άλλους τρόπους, είτε πάνω σε ένα χαρτί, είτε σαν εικόνα σε ένα βίντεο και στην τελική και μια ηχογράφηση, αλλά όχι μπροστά σε ένα κοινό. Ναι. Η Σεμπεντέλεια δεν θα μπορούσε να ξαναυπάρξει. Έκανα ένα, όταν την ξεκίνησα το 2000, την ξεκίνησα με μοναδικό σκοπό να ανεξαρτητοποιηθώ από οποιαδήποτε άλλη δισκογραφική εταιρεία, γιατί δεν είχα καλές εμπειρίες από τις δισκογραφικές εταιρείες. Όμως, το 2000 για την δισκογραφία και τη μουσική βιομηχανία είχε ήδη ξεκινήσει η κρίση. Αυτό που εμείς φάγαμε στη Μούρη το 2008, εμείς εννοώντας το ευρύ κοινό, τα δισκοπωλεία το τρώγαν ήδη στη Μούρη το 2004. Έμπαινε σε ένα δισκοπωλείο και σου λέγει ο άλλος χρωστάει 25.000 ευρώ ήδη και δεν ξέρω τι να κάνω. Μα είχε ξεκινήσει ήδη και το Napster τότε, το 2000. Όλα. Δηλαδή είχε αλλάξει γενικά. Άλλαζε η εποχή. Άλλαζε η εποχή. Απλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω το εξής. Γιατί και εγώ έτσι μεγάλωσα χωρίς να έχουμε ίντερνετ, χωρίς να έχουμε τίποτα, ούτε ιδιωτικά ραδιόφωνα, ούτε τίποτα απολύτως. Πηγαίναμε στο δισκάδικο, διαλέγαμε με πολύ μεγάλο κόπο, έτσι που μαζεύαμε το χαρτζιλίκι, να φέρουμε να τα πάρουμε το δισκάκι. Θεωρώ ότι αυτός ο οποίος θέλει να ψαχτεί και να αναζητήσει, θα το κάνει. Ό,τι και να γίνει. Απλά το μέσο είναι πιο πρόσφορο τώρα, ίσως και πιο ευτελές βέβαια, έτσι, δηλαδή το απλό, το ψηφιακό, αλλά εάν θέλεις, τουλάχιστον το έναυσμα θα το πάρεις. Αυτό είναι. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τη μουσική, έτσι. Και να κάνω ένα διαχωρισμό, ο οποίος είναι αναγκαίος, γιατί και εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου είναι άνθρωποι οι οποίοι
ακούνε μουσική. Ναι. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Είμαστε μία μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε τρέλα με τη μουσική και με τους δίσκους κατ' εξέλιξη. Ο άλλος πηγαίνει στη δουλειά του, μπαίνει μέσα, ανοίγει το ραδιόφωνο όπου κάτσει, χωρίς να έχει απαιτήσεις, να υπάρχει ένα ηχητικό landscape από πίσω, ας πούμε, και δεν τον ενδιαφέρει τι παίζει. Όταν γυρίσει στο σπίτι του, θα πάει να κάνει μπανάκι, ας πούμε, να ξεβρωμίσει από τη δουλειά, θα ανοίξει το ραδιόφωνο, τηλεόραση, τι θα είναι αυτό, όπου πέσει, ό,τι παίζει. Δεν τον ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μία τρέλα που είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς οι οποίοι ξέρουν τα πάντα για τα αυτοκίνητα και για τις καινούργιες μάρκες ή για τα μηχανάκια. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη δικιά μου τρέλα για το πώς συνέχισε ο Πίτερ Μέρφι μετά τους Bauhaus και με ποιους συνεργάστηκε μετά και ο Κούκος Αϊδόν. Έτσι λοιπόν, ας αποφασίσουμε ότι είμαστε μια μικρή μερίδα κόσμου, όπως μικρή μερίδα κόσμου είναι και αυτή με τα αυτοκίνητα και μικρή μερίδα κόσμου είναι και αυτοί που έχουν φετίχ με τα πόδια, μικρή μερίδα κόσμου είναι και αυτοί που έχουν φετίχ με τα παπούτσια και είμαστε και εμείς φετιχιστές του συγκεκριμένου είδους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Δεν είναι. Μπορεί και να γίνει μαζικό, αλλά δεν σημαίνει ότι... Όχι, το λέω για να μην μας παίρνει από κάτω, που κοίτα ρε γαμώ, το πάει η βιομηχανία, αυτή καταστράφηκε. Εδώ έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και το βινήλιο, κοιτάμε και τη μουσική. Κοίτα το βινήλιο, γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση αυτή την περίοδο. Είναι άνθηση σε σχέση με το CD. Αυτή η κόντρα, η κόντρα. Αυτό το ξεπέρασε, να πούμε, το βινήλιο φέτος πούλησε 5 κομμάτια, ενώ το CD πούλησε 4. Μου φαίνεται πολύ αστείο. Όλοι οι πιτσιρικάδες ακούνε MP3. Υπάρχουν πολύ λίγοι σε σχέση με, με αυτούς που κατεβάζουν MP3, οι οποίοι αγοράζουν. Και τότε οι πιτσιρικάδες, οι περισσότεροι, ήταν στα έτης τουλάχιστον, μπορεί να ήταν και καρεκλάδες, ή να, ακούγανε, να μην ακούγανε τίποτα, απολύτως, και αυτοί που πηγαίνανε στα δισκοπολία, πάλι ήταν λίγοι. Μα δεν οι μουσικές εταιρείες μπορούσαν να ζήσουν από αυτούς. Τώρα δεν μπορούν. Είναι πολύ λίγες βέβαια οι εταιρείες. Στη δεκαετία του 90 ήταν περισσότερες και ήταν και έβγαινε πολύ λίγο. Φαντάσου εκείνη την εποχή, θυμάσαι τη Harvest, την εταιρεία με, την κίτρινη την ετικέτα. Ουσιαστικά η Harvest ήταν ένα υπο-label της EMI. Την οποία την έφτιαξαν. Γιατί σκέφτηκαν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι περίεργα και δύσκολα, όπως είναι η Pink Floyd, η Deep Purple, τα οποία δεν χωράνε στον κατάλογο της EMI και μήπως να κάνουμε μια πειραματική εταιρεία και φτιάξαν τη Harvest, η οποία Harvest το πήρε, ας πούμε, το μπαλάκι και το πήγε 10 βήματα παρακάτω. Όμως, τι λέγανε τότε αυτοί? Δεν πειράζει. Και 2-3 αποτυχημένοι δίσκους να κάνει, σημαίνει ότι η μητέρα εταιρεία έβγαζε τα μαλλιά της κεφαλής της. Βάλε τα παιδιά να παίζουν εκεί πέρα τους Κάμελ, ξέρω εγώ, και οποιονδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό η πουλήση έχει φύγει από το παράθυρο, έχεις εκπαραθυρωθεί. Είναι άλλες οι εποχές και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη σημερινή εποχή με το τότε. Αυτό που δεν θα πέθαινε αν δεν υπήρχαν συναυλίες. Και οι συναυλίες θα ήταν αυτές που θα μπορούσαν να βάλουν και ένα πιάτο ψωμί στο τραπέζι του μουσικού. Ναι, αυτό που λες. Έτσι είναι. Γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, άλλα ήταν πριν, άλλα τώρα, αλλά η συναυλία ήταν πάντα το πιο βασικό και να είναι σε επαφή και με το κοινό σου. Επειδή μιλάμε για συναυλίες, τις οποίες σαφέστατα δεν τις κάνουμε, μας έχουν κοστίσει πάρα πολύ,
Εσύ έχεις σαν support, έτσι, με πολύ σπουδαίες μπάντες του χώρου που αγαπάς, και του punk και του gothic. Θες να μας πεις λίγα πράγματα? Τα ονόματα με τα οποία έχεις συνεργαστεί. Και αν θυμάσαι και κάποια όμορφη ιστορία, έτσι, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε τη συζήτησή μας. Κοίταξε, έχω ανοίξει συναυλίες για τους Sisters of Mercy, για τους... Σε έχασα, για ξαναπες, Μάικ, ξαναπες, γιατί έχασα. Έχω ανοίξει συναυλίες για τους Sisters of Mercy, τους New Model Army, τους Mission, τον Andy Sexcan, τον Sexcan Children, τους Legendary Bing Dodge, τους Christian Death. Μέχρι το 1997 δεν ήθελα να ανοίξω συναυλία κανενός, και αυτό γιατί ήθελα, δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι και να απογοητευτώ από την συμπεριφορά αυτού που θα έπαιζα, προφανώς θα ήταν ηρωάς μου, ας πούμε, και να μου χαλάσει αυτή η εικόνα του. Ευτυχώς δεν μου χάλασε με κανενός η εικόνα. Εντάξει, με όλους πέρασα καλά. Έτσι κι αλλιώς με τον Χάσεϊ, τον Mission, είχαμε ήδη συνεργαστεί πιο πριν, λόγω των Σε χάσαμε. Ξαναπέζει το Χάσεϊ. Με το Χάσεϊ είχαμε ήδη συνεργαστεί με τους Flowers of Romance, και μετά με τη Cyberdelia τους κυκλοφόρησα το άλμπουμ Ώρα, το 2001, αν θυμάμαι καλά. Με τον Άντι από τους Sexcan Children είμαστε φίλοι. Γενικά παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαι πολλά χρόνια, ίσως παίζει ένα ρόλο το ότι είμαι πολλά χρόνια στη σκηνή και δεν είμαι 2 χρόνια για να γυρίσω όλος και να μου πει ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω. Τώρα, από το 2012 και μετά που ξεκίνησα να κάνω τη ραδιοφωνική εκπομπή στην Αμερική και στην Αγγλία, άρχισα να παίζει και αυτό, να έχει μια άλλη βαρύτητα, και φυσικά έρχομαι σε επαφή για άλλους λόγους με πολύ αξιόλογους μουσικούς και κάνουμε μαζί μέχρι και συνεντεύξεις, όπως ήταν με τον Brendan Perry, ας πούμε, φέτος έκανα τον Dead Can Dance, ή με τον Kevin Haskins, τον drummer των Bauhaus. Και γενικά μιλάω με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ας το πούμε, οι δικοί σου οι ήρωες και με κάποιους που συνεργάστηκες παραμένουν αγαπημένοι φίλοι και ήρωες. Ναι. Έτσι. Με κάποιους από αυτούς έχουμε γίνει πολλοί φίλοι. Δεν απέχουν, κοίτα, υπάρχει ένας μύθος ο οποίος δημιουργείται από τα μίντια και έβαζε μία απόσταση ανάμεσα στον ακροατή και στον καλλιτέχνη. Αυτή η απόσταση, ευτυχώς, για μένα τουλάχιστον, έχει μειωθεί ή έχει εξαφανιστεί με αρκετούς από αυτούς. Οπότε, έχουν μειωθεί και τα μίντια, βέβαια, τα περιοδικά, ας πούμε. Τα οποία έπαιζαν και αυτά ένα καλούτσικο ρόλο, διότι σε βοηθούσαν λίγο να συγκεκριμενοποιήσεις το στόχο, γιατί τώρα με το ίντερνετ βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό πληροφορίας που όλα υπάρχουν και πρέπει να αφιερώνεις ώρες επί ωρών για να βρεις αυτά που σου αρέσουν και σε ενδιαφέρουν. Άρα, πώς, επειδή είσαι έτσι και λίγο και είσαι και λογοτέχνης, και πλάθεις, είμαι λογοτέχνης. Έτσι, και πλάθεις λογοτέχνης, τέχνη του λόγου, και του μουσικού λόγου και του γραπτού λόγου κτλ. Πώς φαντάζεσαι, μια εικόνα μάλλον που σου έρχεται έτσι στο μυαλό, με αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, και που
θα μπορούσα να φανταστείς, πώς θα πω, μια μελλοντική εικόνα. Όμορφη, άσχημη, οτιδήποτε. Έτσι πώς σου έρχεται στο μυαλό τώρα. Είχα την ατυχία σε κάποια φάση πέρυσι να μεταφράσω ένα κείμενο, ένα άρθρο του New York Times σχετικά με το μέλλον του πλανήτη όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό που μου έμεινε στο μυαλό είναι ότι από τη δεκαετία του 80 γνωρίζουμε πως αν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι τον 1,5 βαθμό παραπάνω, ίσως θα μπορούσαμε να υπάρξουμε ως ανθρωπότητα περισσότερο. Αν όμως ξεφύγει στους 2,5 βαθμούς, μέχρι το 2050 θα έχουμε τρομερά προβλήματα. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό μου, το οποίο είναι μια επιστημονική αναφορά, έτσι. Σαφώς υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι βλέπω τον κόσμο σαν να έχει μια ξέφρενη πορεία προς μια καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική η πορεία του. Και δεν έχει να κάνει μόνο με, με το κλίμα. Ο κόσμος ακολουθεί μια αυτοκαταστροφική πορεία μέσα στην καθημερινότητά του. Μας έχει πάρει αυτό το καπιταλιστικό, πάμε παιδιά να βγάλουμε περισσότερα λεφτά και αυτός που πρόκειται να κρεμαστεί θα πουλήσει ακόμα και το σκηνί σε αυτούς που θα το κρεμάσουν. Μας έχει πάρει τόσο πολύ σβάρνα που δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Απλά σκοτώνουμε ζώα ανεξελέκτως και με τα πάντα για τα χρήματα όλα αυτά, έτσι. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εξαφανιστούμε. Έτσι βλέπω τον κόσμο, δυστυχώς. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει πίσω γύρισμα. Και νομίζω ότι βαδίζουμε προς το τέλος. Και ο ήρωας με το ημίψιλο καπέλο θα παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό? Θα πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι. Όπου ελπίζω η ηρωίδα του να είναι καλά, να είναι ελεύθερη και να είναι στην αγκαλιά του. Σε έναν νέο κόσμο. Σε κάτι νέο. Σε κάτι νέο, σε κάτι αγνό και λιγότερο προσβλητικό από αυτόν τον κόσμο που έχουμε φτιάξει σήμερα. Άρα αυτό. Λοιπόν αυτή είναι και η ευχή γενικότερα. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να πονάμε λιγότερο. Και όταν λέμε να πονάμε λιγότερο, δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, το κέντρο του κόσμου, αλλά είναι και αυτοί που είναι γύρω μας. Και τα ζώα, και οι άνθρωποι, και τα φυτά και ο πλανήτης και το σύμπαν. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, Μάικ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Κρατάω αυτά που είπες. Νομίζω είναι το καλύτερο, έτσι, το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Το θεωρώ ότι είναι και αισιόδοξο. Ας είναι... Παρόλο που είναι ζωφερό αυτό που ζούμε και ίσως αυτό που έχουμε, νομίζουμε την πορεία που μας πηγαίνει ξέφρενα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάικ Πούγκρινας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς σε όλους. Γεια.